μέσα σε μία νύχτα, σε ένα 24ωρο, προσπάθησαν να κλείσουν την παιδοψυχιατρική κλινική συντονισμένα με μια πρωτοφανή πρεμούρα, χωρίς να έχουν οργανώσει τίποτα, χωρίς να έχουν κάνει ούτε μία πρόσληψη στο καινούριο ίδρυμα που θέλουν να κατασκευάσουν, αφήνοντας το λαό του Πειραιά εδώ πέρα χωρίς παιδοψυχιατρική κλινική. Συνάδελφοι, καταφέραμε μέσα από συντονισμένη δράση, ανοίγοντας το θέμα παντού, με μαζική συμπαράσταση από σωματεία φορείς, να πάρουμε μία μικρή νίκη. Γιατί η Αναστολή είναι μία μικρή νίκη. Δεν τέλειωσε ο πόλεμος. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Περιμένουν. Απλά έχουν πάρει μία αναβολή και αυτοί οργανώνται και εμείς πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας. Βρεθήκαμε στο να μπορέσει να ληφθεί μία εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται, χωρίς επιπλέον προσωπικό, χωρίς ενίσχυση, χωρίς φροντίδα, χωρίς συνεργασία, να λύσουμε ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται. Και με αυτόν τον τρόπο να καταργηθεί μια ολόκληρη κλινική που οφείλει να είναι μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, σύμφωνα με το ψυχαργός, έχουν δοθεί χρήματα για να στηθεί αυτή η κλινική και τώρα με πρόσχημα, το οποίο καν δεν έχει νόημα να το αναφέρω, ότι είμαστε στο πέμπτο, ότι είμαστε στριμωγμένοι, ότι δεν έχουμε τα βασικά, μας κάνουν το καλό και μας μεταφέρουν σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν υποστηρίζεται από καμία απολύτως άλλη κλινική, το οποίο είναι κλειστό τα Σαββατοκύριακα και το οποίο δεν μπορεί να μας υποστηρίξει. Άρα, στην εξίσωση θα είναι ότι σε όλο το τόξο του νότιο τομέα ουσιαστικά δεν θα υπάρχει καμία παιδοψυχιατρική κλινική. Ήδη η απόφαση συρρήκνωσης της παιδοψυχιατρικής κλινικής πάγωσε. Αυτό σημαίνει νίκη, μία πρώτη νίκη και θα κερδίσουμε χρόνο μέχρι την απόφαση να την πάρουμε πίσω, να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας. Όταν αυτή η κλινική εξυπηρετεί 1000 περιστατικά κάθε χρόνο, τι σημαίνει? Ότι όχι μόνο είναι χρήσιμη, είναι αναγκαία, αλλά θέλει και παραπέρα ανάπτυξη. Όπως ανάπτυξη και λειτουργία θέλουμε και της Αγίας Βαρβάρας και όλες αυτές τις δομές. Γι' αυτό, αν θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή κατέθεσε την ερώτηση που έγκαιται αναρτήσει, αναδεικνύοντας ότι για τις κοινωνικές ανάγκες, για την προστασία της δημόσιας υγείας, αυτές οι μονάδες πρέπει να λειτουργούν. Προχωράμε λοιπόν μέχρι να πετύχουμε την απόσυρση μόνιμα και όχι παγωμένα. Όλοι σαν μια γροθιά. Καλή δύναμη, συνεχίζουμε.